Αδελφοί, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 677, συνέχεια το μάθημά μας από το βιβλίο Ιερεμίας ο Προφήτης. Σελίδα λοιπόν 677, από το βιβλίο Ιερεμίας ο Προφήτης και από το 7ο κεφάλαιο. Ζήτα κεφάλαιο, σελίδα 677, από τον προφήτη Ιερεμία. Ο λόγος ο γενόμενος προς τον Ιερεμίαν παρακυρίου λέγον: «Στήθητη εν τη πόλη του οίκου του Κυρίου και κήρυξον εκεί των λόγων τούτων και είπε: Ακούσατε των λόγων του Κυρίου πάντες η Ιούδα δια των πυλών τούτων εισερχόμενοι δια να προσκυνείτε τον Κύριον. Ούτω λέγει ο Κύριος τον δυνάμενο Θεός του Ισραήλ: Διορθώσατε τα σοδού σας και τα πράξεις σας και θέλω σας στερεώσει εν το τόπο τούτο. Μην πεποίθατε εις λόγους ψευδείς λέγοντες: Ο ναός του Κυρίου, ο ναός του Κυρίου, ο ναός του Κυρίου είναι ούτος. Διότι αναλυθώς διορθώσετε τα σοδού σας και τα πράξεις σας, αν παντελώς εκτελέσετε κρίσιν αναμέσων ανθρώπου και του πλησίον αυτού, εάν δεν καταδυναστεύετε των ξένων, των ορφανών και την χείραν, και δε χύνεται αίμα αθώων εν το τόπο τούτο, μη δε περιπατεί το πίσω ξένων θεών εις φθοράν σας, τότε θέλω σας κάμει να κατοικείτε εν το τόπο τούτο, εν τη γη την οποία έδωκα εις τους πατέρας σας, εις αιώνα αιώνος. Ιδούς εις πεποίθατε εις λόγους ψευδείς εκ των οποίων δε θέλετε ωφεληθεί. Κλέπτετε, φωνεύετε και μοιχεύετε και ομνίετε ψευδός, και θυμιάζεται εις τον Βάαλ και περιπατεί το πίσω άλλων θεών τους οποίους δεν γνωρίζετε. Έπειτα έρχεστε και ίσταστε ενώπιόν μου εν το οίκο τούτο, εφών εκλήθη το όνομά μου και λέγετε ηλευθερώθημεν, για να κάμνετε πάντα ταύτα τα βδελίγματα. Σπήλαιον ληστών έγινεν ενώπιόν σας ο οίκος τούτος, εφών εκλήθη το όνομά μου. Ιδού αυτός εγώ είδον ταύτα, λέγει Κύριος, και θέλω, αλλά υπάγεται τώρα εις τον τόπο μου τον ενσυλό, όπου έθεσα το όνομά μου καταρχάς, και ειδέτε τι έκαμον εις αυτόν δια την κακίαν του λαού μου Ισραήλ. Και τώρα επειδή πράξατε πάντα ταύτα τα έργα, λέει Κύριος, και λαλήσατε προς εσάς εργυρώμενος πρωί και λαλών και δεν ικούσατε και σας έκραξα και δεν απεκρίθητε, δια τούτο θέλω κάμει στον οίκον εφό εκλήθη το όνομά μου, εις τον οποίον εσείς θαρείτε, και εις τον οποίον και στον τόπον τον οποίον έδωκα εις εσάς και στους πατέρας σας καθώς έκαμα εις την Σιλών, και θέλω σας απορρίψει από του προσώπου μου καθώς απέρριψα πάντα στους αδελφούς σας άπαν το σπέρμα του Εφραήμ. Δια τούτος ημίν προσεύχου υπέρ του λαού τούτου και μη ύψωνε φωνήν ιδέησιν υπέρ αυτών, μη δε μεσίτευε προς εμέ, διότι δε θέλω σου εισακούσει. Δεν βλέπεις τι κάνουν συν ούτι εν τες πόλεση του Ιούδα και εν τες οδείς της Ιερουσαλήμ. Εις λέγουσιν ξύλα, και οι πατέρες σας ανάπτουσι το πύρ, και οι γυναίκες ζυμώνουσι την ζύμην, δια να κάμωσι πέματα εις την βασίλισσαν του ουρανού, και να κάμωσι ποσπονδάς εις άλλους θεούς, δια να με παροξύνωσι. Μήπως εμέ παρεξύνωσι, λέγει Κύριος, ουχή αυτούς προς κατεσχήνιν των προσώπων αυτών. Δια τούτο ούτω λέγει Κύριος ο Θεός: Ιδού η οργή μου και ο θυμός μου εκχέονται εις τον τόπον τούτον επί άνθρωπον και επί κτίνος και επί τα δέντρα του αγρού και επί των καρπών της γης, και θέλει εξαφθεί και δεν θέλει σβηστεί. Αμήν. Συνεχίζεται, αγαπημένα μου αδέλφια, ο λόγος του Θεού προς τον Ιερεμία τον προφήτη, προφητικός βέβαια, αλλά και ιδιαίτερα ενοχλητικός για τους ανθρώπους. Τους ανθρώπους περπατάνε όπως αυτοί θέλουν, ιδιαίτερα ενοχλητικός, αλλά και σαφώς προειδοποιητικός για όλους. Και βέβαια θα λέγαμε, εμάς τι μας νοιάζει? Όμως ο λόγος του Θεού δεν είναι για το καιρό εκείνο. Η Γραφή λέει ότι πάσα η Γραφή είναι θεόπνευστος, όλος ο λόγος του Θεού είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος για τη δική μας τη διδασκαλία, για το δικό μας τον έλεγχο, για τη δική μας επανόρθωση και για τη δική μας τελειοποίηση,
ώστε να περπατάει ο άνθρωπος του Θεού διδασκόμενος, ελεγχόμενος, οικοδομούμενος από το Λόγο του Θεού, τέλειος εις πάν έργων αγαθών. Αυτή είναι η πρόθεση και, αυτός είναι ο Λόγος του Θεού. Συν, κάτι που πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας, ότι ο Λόγος του Θεού δεν είναι ένα βιβλίο, μια γνώμη, μια σοφία ή φιλοσοφία. Ο Λόγος του Θεού είναι αυτή καθεαυτή η αλήθεια. Και όχι, και δεν υπάρχει άλλη αλήθεια, υπερτάτη αλήθεια, λέει η Γραφή. Και ακόμη περιγράφει και υποστηρίζει ο Λόγος του Θεού ότι σε όλα τα γεγραμμένα είδα όρια. Στο Λόγο του Θεού όριο δεν υπάρχει. Είναι άπειρος. Γιατί ο Λόγος του Θεού είναι ζών και ενεργός και κοπτερότερος υπερπάνσαν δίστομον μάχαιρα και εισεύχεται μέχρι διαιρέσεως ψυχίστε και πνεύματος. Χωρίζει δηλαδή την ψυχή, την επιθυμία από το πνεύμα, τη λογική του ανθρώπου. Και φτάνει ο άνθρωπος άλλο να θέλει, άλλο να καταλαβαίνει και εκεί στέκεται μπροστά στο Θεό που θα πρέπει να πάρει απόφαση. Ακόμη ο Λόγος του Θεού είναι δύναμης. Άρα δεν είναι διαβάζω ένα βιβλίο ανάμεσα σε όλα τα άλλα, αλλά είναι ο ίδιος ο Θεός. Εν αρχή το Λόγος και ο Λόγος ήτο παρά το Θεό και Θεός ήτο ο Λόγος. Είναι ο ίδιος ο Θεός. Γι' αυτό όταν διαβάσει κανείς αυτό το βιβλίο και ιδιαίτερα την Καινή Διαθήκη αλλά και όλη τη Γραφή, έρχεται ο Λόγος του Θεού μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, στην ψυχή του ανθρώπου και την αναστατώνει. Την ανακατεύει. Είναι σαν να υπάρχει μια λίμνη, ένα δοχείο νερό που έχει πολύ βρώμα μέσα, αλλά έχει κατακάτσει. Και δεν φαίνεται, θα το έχετε προσέξει, ιδίως στις λίμνες που τα νερά δεν είναι τρεχούμενα. Έχει κατακάτσει και φαίνεται καθαρό το νερό, φαίνεται καλό το νερό. Αλλά όχι μόνο είναι βρώμικο, είναι και δηλητηριασμένο. Γι' αυτό και δεν ζει τίποτα, μόνο κουνούπια. Όταν το ανακατέψει κάποιος, τότε βγαίνει όλη η βρώμα στην επιφάνεια και αποδεικνύεται, φανερώνεται τι είδους νερό είναι. Αυτό το νερό όμως όσο και να το ανακατέψεις δεν θα βγάλει τίποτα γιατί είναι καθαρό. Έτσι είναι και η ψυχή του ανθρώπου. Όλη η βρωμιά, όλη η αμαρτία πολλές φορές κατακάθεται και ο άνθρωπος γίνεται, όπως λέει η Γραφή, και καυτηριασμένος στη συνείδηση. Δεν ενοχλείται πια από τη συνείδησή του, δεν τον ελέγχει η συνείδηση. Τα θεωρεί όλα δεδομένα. Έτσι πρέπει να είναι. Και γιατί όχι. Και τι πειράζει. Στην αρχή ενοχλείται γιατί η συνείδηση είναι η φωνή του Θεού μέσα στο σώμα του ανθρώπου, μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Αλλά σιγά σιγά σβήνει αυτή η φωνή. Και στο τέλος ο άνθρωπος μαθαίνει να ζει μέσα στην αμαρτία, μέσα στο ψέμα, μέσα στην πορνεία, μέσα στην αδικία, μέσα στην κλοπή, μέσα σε κάθε κακό. Και δεν ενοχλείται. Και το θεωρεί και απολύτως φυσιολογικό. Τώρα λέει υπάρχουν και τα ψέματα τα οποία κάνουν καλό. Έρχεται όμως ο Λόγος του Θεού και του ανακατεύει την ψυχή. Για να καταλάβει ότι θέλει διόρθωση ο άνθρωπος. Χρειάζεται διόρθωση. Γιατί έτσι όπως είναι και στη ζωή αυτή τελικά θα καταντήσει δυστυχισμένος, μόνος του, έρημος, ταλαιπωρημένος, εγκαταλελειμμένος όπως τόσοι άνθρωποι, έστω και αν έχει ή δεν έχει χρήματα, έστω και αν έχει ή δεν έχει οικογένεια, έστω και αν έχει ή δεν έχει παιδιά, στην ίδια μοναξιά πηγαίνει και όχι στα γεράματα. Αυτή η ταλαιπωρία ξεκινάει άμεσα και ιδίως στην εποχή μας αυτή η δυστυχία είναι ακόμη πιο μεγάλη. Θυμός, πόνος, αγριάδα, κακία και εν τέλει δυστυχία, γιατί δεν μπορεί ο άνθρωπος να είναι χαρούμενος, δεν μπορεί ο άνθρωπος να είναι ευτυχισμένος. Ένα βάρος πλακώνει τη ζωή του και την ψυχή του. Και λέει η Γραφή, όποιος γνωρίσει την αλήθεια, που είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού,
η αλήθεια θα τον ελευθερώσει. Και όποιον ελευθερώσει ο Χριστός, αυτός και μόνο αυτός πραγματικά είναι ελεύθερος. Και αυτή είναι η αποστολή του Λόγου του Θεού, γιατί ο Θεός στέλνει το Λόγο Του και έχει αποτέλεσμα. Και αφανερώνει και αποδεικνύει στους ανθρώπους ότι άλλα σκέφτονται, άλλα θέλουν και άλλα είναι πραγματικά για το καλό τους. Και μας βεβαιώνει και ο Θεός κάτι που είναι συγκλονιστικό. Εγώ όταν το διάβασα για πρώτη φορά συγκλονίστηκα. Οι βουλές μου, λέει ο Θεός, δεν είναι βουλές σας. Δηλαδή αυτό το οποίο επιθυμώ εγώ για σένα, και ο Θεός όταν επιθυμεί κάτι για κάποιον άνθρωπο είναι για το καλό του. Καλές βουλές βουλεύομαι, λέει ο Θεός. Οι βουλές μου δεν είναι βουλές σας. Και όσο απέχουν οι βουλές μου, λέει ο Θεός, από τις βουλές σας Ιησού, τόσο απέχει ο ουρανός από τη γη. Αλλά και η οδή μου δεν είναι οδή σας. Οι αποφάσεις μου, η λογική μου δεν είναι λογική σας. Και όσο διαφέρουν οι οδοί μου από τα σωδού σας, τόσο, όσο διαφέρει ο ουρανός από τη γη, τόσο διαφέρουν οι οδοί μου από τις σωδοί σας. Με αποτέλεσμα, εάν ο άνθρωπος δεν πάρει πραγματικά φανέρωση, οδηγία, αποκάλυψη από τον Θεό για να γνωρίσει ποιες βουλές καλές βουλεύεται ο Θεός για αυτόν, ναι, και δεν πάρει και μέσα από το λόγο βεβαίως, όχι από ανθρώπους, οι άνθρωποι είναι άχρηστοι. Κανένας άνθρωπος δεν είναι άξιος λόγου. Από το λόγο του Θεού. Και αν δεν πάρει σοφία, σύνεση, τότε θα έχει τη γνώμη του, το νομίζω του, το οποίο δεν θα έχει καμία σχέση με το νομίζω του Θεού, το οποίο είναι για το καλό του. Και γι' αυτό ο άνθρωπος, όπως λέει η Γραφή, τι είναι, τυφλός. Περπατάει μέσα στο σκοτάδι και φωνάζει ο Χριστός, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Μόνο εγώ. Μόνο όποιος, είμαι, όποιος με φωνάζει και είναι κοντά μου, με φωνάζει και πάω κοντά του και είναι κοντά μου, περπατάει στο φως. Και σκοτία εν αυτό δεν υπάρχει ουδεμία. Δηλαδή αυτός είναι ο άνθρωπος που περπατάει με ασφάλεια. Είναι πολύ σοβαρό αυτό. Να βαδίζεις όχι κουτουρού, λένε οι άνθρωποι, στην τύχη ή ακόμη το χειρότερο, με φαντασία, αλλά να βαδίζεις με ασφάλεια και σαν άνθρωπος, νέος, μεγαλύτερος, και σαν πατέρας και σαν σύζυγος και σαν επαγγελματίας, να βαδίζεις με ασφάλεια. Και αυτή η ασφάλεια δεν έρχεται στη ζωή του ανθρώπου παρά μόνο από τον Πατέρα, διά του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω. Όχι μόνο από το Θεό, όχι. Γιατί θα το είχαν και οι μουσουλμάνοι, γιατί πιστεύουν στο Θεό. Αλλά δεν φτάνει αυτό. Ο ερχομός του Ιησού Χριστού άλλαξε τα πάντα. Όσοι εδέχθησαν τον Ιησού Χριστόν, εις αυτούς ο Θεός έδωκε εξουσία να γίνωσι τέκνα Θεού. Άλλο να πιστεύεις σε ένα Θεό κι άλλο να πιστεύεις ότι αυτός ο Θεός είναι πατέρα σου. Και να αναλυθές αυτό. Να μην γνώμη σου ή φαντασία σου. Αλλιώς πλησιάζουμε έναν άνθρωπο όσο καλός και να είναι, και αλλιώς πλησιάζουμε τον πατέρα μας που είναι καλός. Έχουμε άλλη παρησία, άλλο θάρρος, αλλά και έχουμε και μία ελπίδα η οποία είναι βεβαία και ασφαλής. Ό,τι ανάγκη έχει ένα παιδί, ό,τι χρειάζεται στον πατέρα του πηγαίνει. Δώσε μου παπούτσια, δώσε μου στυλό, δώσε μου καραμέλες, τι μπορείς να φανταστείς. Και τα παίρνει. Γιατί? Γιατί υπάρχει αυτή η ιδιαίτερη σχέση. Και ποια είναι αυτή η ιδιαίτερη σχέση? Του πατέρα προς το παιδί. Η αγάπη. Πατρική αγάπη. Και λέει ο ίδιος ο Χριστός, αν εσείς οι άνθρωποι πονηροί όντες ξέρετε να δίδετε καλές δόσεις στα παιδιά σας, πόσο μάλλον ο πατέρας μας ο ουράνιος. Και συνεχίζει πάρα πολύ ωραία. Αν το παιδί σου, λέει, σου ζητήσει ψωμί, θα του δώσεις πέτρα? Αν σου ζητήσει αυγό, θα του δώσεις σκορπιό? Δεν θα του δώσεις αυτό που του χρειάζεται?
Γι' αυτό ο λόγος του Θεού, αδερφοί αγαπητοί, δεν είναι μια ιδέα. Είναι μια πραγματική αλήθεια, μια βεβαιότητα. Αλλά γίνεται βεβαιότητα και είναι βεβαιότητα μόνο αν το πιστεύεις. Μόνο αν πιστεύεις ότι ο λόγος του Θεού είναι πραγματικά λόγος Θεού, θα ενεργείς στη ζωή σου. Και έρχεται λοιπόν με αυτή τη λογική της διόρθωσης ο Θεός να μιλήσει μέσα από τον Ιερεμία τον προφήτη σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν γνωρίσει το Θεό, έχουν απολαύσει την παρουσία του Θεού, έχουν ζήσει με το Θεό, έχουν ευεργετηθεί από το Θεό και όχι πολύ, λίγο, πολλοί. Ήταν δούλοι στην Αίγυπτο και τους έβγαλε ο Θεός με θαυμάσια, τεράστια και μεγαλεία. Περνάκα περπατήσανε 40 χρόνια στην έρημο και ο Θεός έβγαζε νερό από μία πέτρα που την ακολουθούσανε. Και δεν είχαν να φάνε και κάθε μέρα κατέβαζε από τον ουρανό το μάνα. Θα μου πεις, τα πιστεύεις αυτά? Να σας πω, τα μόνα που πιστεύω είναι ο λόγος του Θεού. Τίποτα άλλο δεν πιστεύω. Γιατί αν σου πω ο Θεός τι έχει κάνει στη ζωή μου, δεν θα το πιστέψεις. Και αν μας πούνε όλοι ο Θεός τι έχει κάνει στη ζωή μας, δεν θα το πιστέψουμε αν δεν είμαστε πιστοί. Γιατί δεν χωράει στο μυαλό του ανθρώπου η ενέργεια και οι ενέργειες που κάνει ο Θεός στη ζωή των ανθρώπων. Δεν μπορεί να χωρέσει. Είναι Θεός εκπλήξεων και είναι Θεός εκπλήξεων προς το αγαθό. Γιατί? Γιατί είναι παντοδύναμος, πάνσοφος. Έρχεται λοιπόν και λέει τώρα ο Θεός, ακούστε κάτι που επίσης είναι συγκλονιστικό. Ποιος λέει είναι ο άνθρωπος ανάμεσα σε όλους τους ανθρώπους που είναι τόσο σοφός ώστε πάντοτε ξέρει τη λύση και βρίσκει τη λύση όλων των πραγμάτων. Ξέρει πάντοτε πώς να αντιμετωπίζει το κάθε τι με επιτυχία. Και τα εύκολα και τα δύσκολα και τα αδύνατα. Και ρωτάει ο Θεός, υπάρχει τέτοιος άνθρωπος? Και αν ρωτιόμαστε κι εμείς, υπάρχει τέτοιος άνθρωπος? Και η απάντηση είναι βεβαίως δεν υπάρχει. Και ο Θεός λέει βεβαίως και υπάρχει. Και εκεί ερχόμαστε σε αντίθεση. Εδώ χρειάζεται πίστη τώρα. Μα υπάρχει τέτοιος άνθρωπος? Ποιος άνθρωπος μπορεί να πει ότι υπάρχει? Κανένας. Έρχεται όμως ο Θεός και λέει υπάρχει. Και όχι μόνο ένας, αλλά κάθε ένας που πιστεύει στον Πατέρα, στον Υιό και στο Πνεύμα το Άγιο. Γιατί? Γιατί έρχεται ο Χριστός και λέει, είσαι ελλειπής σοφίας, ζήτα μου και θα σου δώσω. Έχεις έλλειψη, ζήτα μου και θα σου δώσω. Έχεις αδυναμία, χτύπα μου και θα σου ανοίξω. Και ολοκληρώνει. Τι είναι αδύνατον εις εμέ να κάνω στη ζωή σου? Αυτό λέω, είναι η πίστης εδώ. Και ακόμη λέει ο ίδιος ο Θεός, τα πάντα είναι δυνατά εις το Θεό. Το πιστεύεις? Και εγώ λέω αμήν. Και προχωράει. Και τα πάντα είναι δυνατά εις τον πιστεύοντα. Να λοιπόν ο άνθρωπος. Να ο άνθρωπος λοιπόν που δεν έχει έλλειψη ουδεμία. Που δεν έχει πρόβλημα κανένα. Και μάλιστα σε μια ζωή πάρα πολύ δύσκολη. Σε μια ζωή γεμάτη από αμαρτία. Αλλά τι λέει ο λόγος του Θεού? Όπου περισσεύει η αμαρτία, εκεί υπέρ περισσεύει η χάρις του Χριστού. Και ποια είναι αυτή η χάρις? Μα κατά χάριν τα κάνουμε, τα παίρνουμε όλα. Δεν πηγαίνουμε στο Θεό και απαιτούμε και λέμε είσαι υποχρεωμένος. Δεν είναι υποχρεωμένος. Αλλά του λέμε σε παρακαλώ κάνε έλεος και λέει θα κάνω έλεος. Αλλά δεν μπορείς να πάρεις τίποτα ανευπίστεως. Κανείς δεν μπορεί να ευαρεστήσει το Θεό και να ευαρεστεί το Θεό στη ζωή αυτή ανευπίστεως. Και όταν λέμε πίστη, δεν εννοούμε πιστεύω σε ένα Θεό και τελειώνει. Όχι, δεν είναι αυτό η πίστη. Τα δαιμόνια πιστεύουν ότι είναι ένας ο Θεός και φρύτουνε. Δεν παίρνουν τίποτα από το Θεό. Η πίστη είναι εμπιστεύομαι. Εμπιστεύομαι τη ζωή μου. Γι' αυτό αφιερώνω τη ζωή μου στον Χριστό. Εμπιστεύουμε τα λόγια του. Γι' αυτό και βαφτίζομαι εν ύδατι εις άφεση αμαρτιών. Εμπιστεύουμε την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου και περπατάω.
και με μία λέξη εμπιστεύομαι το Λόγο του Θεού. Αυτή είναι η πίστη. Αφιερώνω τα παιδιά μου στο Χριστό. Αφιερώνω την οικογένειά μου, τη γυναίκα μου στο Χριστό. Αφιερώνω τη ζωή μου στο Χριστό. Του ζητάω και ο Θεός απαντάει. Με αυτή λοιπόν τη λογική έρχεται τώρα ο Θεός στον Ιερεμία και του λέει «Στάσου», μιλάει σε πιστούς ανθρώπους τώρα που έχουν εμπειρία με το Θεό, «Στάσου στην πύλη του οίκου του Κυρίου, στην πόρτα του ναού του Θεού». Εκεί που μπαίνουν και βγαίνουν όλοι οι Ιουδαίοι για να προσκυνήσουν το Θεό. «Στάσου και πες τους, ακούσατε το λόγο του Κυρίου, τώρα όλοι οι Ιουδαίοι, οι προσερχόμενοι εις τον ναόν αυτόν για να προσκυνήσετε τον Κύριο». Και συνεχίζει. Τι να ακούσουμε. «Διορθώσατε τας οδούς σας και τας πράξεις σας και εγώ θα σας στερεώσω στον τόπο αυτό». Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Όχι εμείς, ο Λόγος του Θεού. Χρειαζόμαστε διόρθωση. Αμήν αδελφοί. Το επαναλαμβάνω όμως, συγχωρέστε με. Χρειαζόμαστε διόρθωση όλοι. Γιατί λέει η Γραφή, εις πολλά πτεωμενάπατες. Χρειαζόμαστε διόρθωση. Και τι να διορθώσουμε. Τα σοδούς σας, το δρόμο μας, την πορεία μας. Μην τρέχεις. Τρέχεις. Αγωνίζεσαι, αγωνιάς, μεριμνάς για πάρα πολλά πράγματα. Και έρχεται ο Χριστός και λέει, μεριμνάς για πολλά πράγματα. Σταμάτα. Έχω να σου πω κάτι καινούριο. Ενός πράγματος έχεις ανάγκη. Και αυτό το πράγμα είναι ο Χριστός. Είναι ο Λόγος του Θεού. Οι άνθρωποι τρέχουν σαν τρελοί. Σαν τρελοί, δεξιά, αριστερά, πάνε, γυρίζουν, φωνάζουν, βρίζουν, τσακώνονται, αγωνιούν, ξαγρυπνάνε, παίρνουν χαπάκια για να κοιμηθούν, δεν κοιμώνται, ξαναπαίρνουν και άλλα χαπάκια, πάλι δεν κοιμώνται. Ένας αγώνας, μια ταλαιπωρία. Δουλεύουν ασταμάτητα και δεν έχουν τίποτα. Γιατί δουλεύουν, για να έχω και να είμαι ευτυχισμένος, μα και να έχεις δεν θα είσαι ευτυχισμένος. Και έρχεται ο Θεός και του λέει, σταμάτα βρε άνθρωπε του Θεού. Και όχι μόνο έξω, και μέσα. Σταμάτα τέλος πάντων. Σταμάτα. Και ξέρετε επίσης ποιο είναι πολύ επικίνδυνο. Να τρέχουμε για το έργο του Θεού ασταμάτητα. Και να μην έχουμε μία προσωπική σχέση και επαφή με το Θεό. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Μία προσωπική σχέση με το Θεό. Σταμάτα να τρέχεις και στάσου μπροστά στο Θεό. Στάσου μπροστά στο Λόγο του Θεού που είναι ένας καθρέφτης, πνευματικός καθρέφτης. Και μπροστά σε αυτόν τον καθρέφτη θα δεις όλες τις βρωμιές σου, τις λαδιές, τις ατέλειες, το τι σου λείπει, το κουμπί σου λείπει. Στον καθρέφτη θα τα δεις όλα αυτά. Και όταν θα τα δεις στον καθρέφτη όλα αυτά, τι θα κάνεις. Θα διορθωθείς. Γι' αυτό μας φανερώνει ο Λόγος του Θεού, μη γίνεστε επιλύσμονες ακροατές του Λόγου του Θεού. Τα ακούς και ξεχνάς, δεν σε ωφελεί. Γιατί μοιάζει, λέει, σαν τον άνθρωπο που κάθεται μπροστά στον καθρέφτη, θεωρεί το πρόσωπό του, γυρίζει και φεύγει. Δεν κέρδισε τίποτα, είδε, αλλά δεν διόρθωσε τίποτα. Μπορεί και να στενοχωρήθηκε και όλα, πως κατάντησα έτσι. Ξέρετε πόσες φορές το έχω ακούσει αυτό. Πώς κατάντησα έτσι, και μερικές φορές έχουν δίκιο. Τι να κάνει τώρα αυτός, λέει, μπεκρής, 30 χρονών, αλκοολικός. Πίνω. Κάθε βράδυ που πηγαίνω σπίτι λέω, αύριο δεν θα ξαναπιώ. Δεν προλαβαίνει να έρθει το αύριο και έχει αρχίσει να πίνει. Μα δεν θα ξαναπιώ. Ή παίζει χαρτιά, λέω, για απλά πάθη. Κάθε βράδυ στο καζίνο, κάθε βράδυ στη λέσχη. Παίζει. Τι του προσφέρει αυτό? Θα μου πεις, έχεις παίξει ποτέ στη ζωή σου? Αν έχω παίξει, λέει, προ Χριστού, αν έχω παίξει, λέει, είναι μια χαρά.
είναι μια, δεν ξέρω, έτσι, ένα, σου δημιουργεί ένα ενδιαφέρον. Γίνεται εξάρτηση. Καταστρέφει τις ζωές όμως. Ο πατέρας μου έλεγε ότι όποιος πίνει μεθάει και όποιος παίζει χάνει. Δεν γίνεται να μην χάσεις. Η πιο ασφαλής και επικερδής επιχείρηση είναι τα καζίνο και οι λέσχες. Δεν χάνουν ποτέ. Γυρίζει σπίτι, τα έχει χάσει όλα. Σκέφτεται τι θα κάνει αύριο, δεν θα ξαναπαίξω. Βρίσκει κάτι, πάλι παίζει. Έχει δίκιο, πώς κατάντησα έτσι. Κάθεται στον καθρέφτη και βλέπει, δεν έχει ρούχα να φορέσει. Τα πούλησε όλα, δεν έχει χάλια, τα μάτια του, τα μαύρα, ταλαιπωρημένος από το ποτό, για να μην πω στα ναρκωτικά και άλλα. Πώς κατάντησα έτσι, αυτός είναι ο καθρέφτης. Τι θα κάνω? Η απάντηση είναι, διόρθωσε το δρόμο σου. Και μ' άρεσε πάρα πολύ, δεν μ' αρέσει να λέω ιστορίες, αλλά μ' άρεσε πάρα πολύ καλά μια ωραία παρομοίωση που είπε ένας άνθρωπος. Στην Παλαιά Διαθήκη λέει, καθότανε ο άνθρωπος μέσα, κάθεται παρομοίως μέσα σε ένα λάκκο, βρώμικο, σε ένα βόθρο, και του λέει ο Θεός, να η σκάλα για να ανέβεις. Αλλά ο άνθρωπος δεν μπορεί ο καημένος να ανέβει. Και η Διαθήκη λέει, πάλι ο άνθρωπος κάθεται σε ένα βόθρο, αλλά κατεβαίνει ο Χριστός, τον παίρνει στην αγκαλιά και τον ανεβάζει απάνω. Αυτό κάνει. Τι κάνει? Έρχεται ο Θεός στη ζωή του ανθρώπου και τα αλλάζει όλα. Αλλάζει τον ψυχισμό του ανθρώπου. Αλλάζει τη σάρκα, τη λειτουργία του σώματος του ανθρώπου. Βλέπεις έναν άνθρωπο τώρα και παίρνει 15 χρόνια ηρωίνη. Γονατίζει, προσεύχεται, σε ένα δευτερόλεπτο τον έχει θεραπεύσει ο Θεός. Τι έγινε? Κάτι έγινε. Εγώ κάπνιζα 20 χρόνια τσιγάρο και μ' άρεσε. Και δεν ήθελα να το κόψω, αλλά και δεν μπορούσα. Ήρθε μια στιγμή. Τι έγινε? Κάτι έγινε. Πάει, τέλειωσε. Δεν ξαναήθελα να καπνίσω. Το 84 μέχρι τώρα κάπνιζα μέχρι το 84. Μπορώ και τώρα να καπνίσω αν θέλω, αλλά δεν θέλω. Αυτό κάνει ο Λόγος του Θεού. Ελευθερώνει τον άνθρωπο. Τον ελευθερώνει από όλα. Και από εκεί και πέρα ο άνθρωπος ελεύθερος εκλέγει. Αυτό λέει και ο Ιερεμίας τώρα. Αυτό λέει ο Λόγος του Θεού. Διόρθωσε το δρόμο σου. Μα δεν μπορώ. Δεν ενδιαφέρεται ο Θεός για το αν μπορείς. Ο Θεός ενδιαφέρεται για το αν θέλεις. Το αν μπορείς θα τα αφήσουμε στο Χριστό και τα πάντα είναι δυνατά εις το Θεό. Θέλεις? Γι' αυτό το κρίσιμο σημείο, αδελφοί αγαπητοί, είναι θέλω και πιστεύω και τα καταφέρνω. Γιατί ο Θεός με βοηθάει. Διορθώσετε τους δρόμους σας. Και η υπόσχεση αμέσως, εγώ θα σας στερεώσω στον τόπο αυτό της παρουσίας μου και της ευλογίας μου. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό ήταν το κήρυγμα της Κυριακής. Μέσα εδώ δεν υπάρχει στέρησης ουδεμία. Μέσα στην παρουσία του Θεού, μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, μέσα στα όρια του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Δεν υπάρχει στέρησης ουδεμία. «Εν Χριστώ Ιησού είμαστε πάντες πλήρεις», λέει ο Λόγος του Θεού. «Πλήρεις εν αυτό». Ο χριστιανισμός δεν είναι μια θρησκεία που καταντάει τους ανθρώπους τριτοκοσμικούς, περιθωριακούς, κακομοιριασμένους, φανατικούς. Αυτά είναι ανθρώπινα. Ο χριστιανισμός είναι ένα πρόσωπο. Ένα πρόσωπο που λέγεται Ιησούς Χριστός, που παίρνει τον άνθρωπο και γίνεται φίλος με τον άνθρωπο. Βοηθός, σωτήρας, γιατρός, Κύριος, ελευθερωτής. Ο Απόστολος Παύλος φωνάζει «τα πάντα δύναμε». Πώς? Δια του Ιησού Χριστού. Τα πάντα. Πώς το λες αυτό? Τα πάντα δύναμε. Όχι εγώ, αλλά ο Κύριος. Αυτή είναι η ζωή του χριστιανού. Και ο άνθρωπος τι είναι? Είναι προσωπικότητα μες στον κόσμο αυτό. Ξέρει και διακρίνει τα διαφέροντα. Καταλαβαίνει τι συμβαίνει. Αναγνωρίζει τα πράγματα.
ανακρίνει πνευματικώς τους πάντες. Γιατί κατά σάρκα κρίνουν οι άνθρωποι. Περιορισμένα. Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι πίσω από αυτό το παράθυρο που είναι 3 μέτρα, δεν ξέρω τι υπάρχει. Μέχρι εδώ είναι η γνώση μου και όποια γνώση είναι και αυτή. Ο χριστιανός δεν βλέπει έτσι. Ο χριστιανός έχει όραση. Βλέπει καθαρά, ευδιάκριτα και το σημαντικότερο, σωστά. Ο διάβολος είναι αυτός που προσπαθεί να πλανήσει ή δυνατόν και τους εκλεκτούς, που είναι ο πλανών την οικουμένη όλη. Αλλά το χριστιανό δεν μπορεί να τον πλανήσει. Στο χριστιανό δεν πιάνει τίποτα, ούτε μάγια, ούτε ξόρκια, ούτε βασκανίες, ούτε τίποτα δεν πιάνει στο χριστιανό. Γιατί? Γιατί αυτός που κατοικεί μέσα μας είναι πολύ μεγαλύτερος από αυτόν που κατοικεί στον κόσμο. Και έρχεται ο Χριστός και λέει: εξουσία δίνω σε εσάς να πατάτε πάνω σε φίδια και σε σκορπιούς και σε όλη τη δύναμη του εχθρού, και τίποτα να μπορεί να σας βλάψει. Και να μπορεί ο χριστιανός να πει: διάβολε, σε ποιον? Στο διάβολο, δεν είναι προσωπάκι, πανίσχυρος. Αλλά ο Κύριος μας είναι ισχυρότερος. Και μπορεί να πει: διάβολε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, όχι εγώ, εν το ονόματι του Ιησού Χριστού που σου έχει συντρίψει το κεφάλι πάνω στο σταυρό του Γολγοθά, σε επιτιμώ και κηρύττω ελευθερία και σωτηρία. Και το κάνει ο Θεός, όχι ο άνθρωπος, ο Χριστός το κάνει. Και τα αποτελέσματα τι είναι? Ελευθερία, σωτηρία, αιώνια ζωή, ευλογία, χαρά. Και λέει ο Θεός: αν διορθώσετε το δρόμο σας, εγώ θα σας στερεώσω μέσα σε αυτό τον τόπο της ευλογίας. Και προσέξτε, μην στηρίζετε και ελπίζετε σε λόγους ψεύτικους. Μην στηρίζεστε στη φαντασία σας που λέτε, που λέγανε, που λένε οι άνθρωποι: ο ναός του Κυρίου, ο ναός του Κυρίου, εγώ είμαι καθολικός, εγώ είμαι ορθόδοξος, εγώ δεν φοβάμαι τίποτα, η Παναγιά είναι μαζί μου, εγώ είμαι του Αλλάχ, εγώ είμαι του Βούδα, ό,τι θέλουν λένε οι άνθρωποι. Μην λέτε έτσι εσείς και ελπίζετε σε λόγια, ακόμη και εσείς μην λέτε ελπίζω στο Χριστό. Δεν θα έχετε καμία βοήθεια αν προηγουμένως δεν διορθώσετε την οδό σας. Αυτό είναι το κρίσιμο σημείο. Δεν θα εισέλθει στη βασιλεία των ουρανών πασολέγων Κύριε, Κύριε, αλλά ο ακούων το λόγο του Θεού και πράττων αυτών. Αυτός που ακούει, τι σημαίνει ακούω? Καταλαβαίνω. Και γιατί καταλαβαίνω? Γιατί έρχεται ο Θεός και επεμβαίνει και διήνυξεν. Πώς επεμβαίνει? Και διήνυξεν την καρδία της Λυδίας για να προσέχει εις τα λαλούμενα υπό του Παύλου. Ο Θεός είναι αυτός που μέσα στην εκκλησία και έξω πολλές φορές, μέσα στην εκκλησία πάντα, ανοίγει την καρδιά μας και προσέχουμε σε αυτά που κηρύττονται. Γιατί αυτά που κηρύττονται δεν είναι ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος είναι ντενεκές ξεγάνωτος. Δεν θα σου προσφέρει τίποτα. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να μας προσφέρει τίποτα. Αλλά αυτά που ακούγονται είναι ο λόγος του Θεού. Όποιος ανεβαίνει και μιλάει και πει δικά του, όλοι θα κοιμώνται. Ξέρετε τι διαλέξεις γίνονται στην ανθρωπότητα? Από σοφούς, συνετούς, μεγάλους, σπουδαίους. Λένε, λένε, λένε και από κάτω χασμουριώνται. Το ίδιο όμως δεν γίνεται στην εκκλησία ή σε όποιο άλλο εκκλησία αν πάτε. Σε όποια άλλη, δεν λέω της Κηφισιάς, ενώ την εκκλησία του Χριστού σε όλο τον κόσμο. Ακούνε και κοιμώνται, βαριώνται, πάμε να φύγουμε. Κάθονται 10 λεπτά και λένε, τι λες τώρα, ακούνε ένα κήρυγμα 20 λεπτά και λέει πάμε να το ακούω, τόση ώρα μιλάει. Εκείνο που έχει σημασία είναι να είναι ο Θεός παρόν. Να είναι το Πνεύμα το Άγιο. Και διήνυξε ο Θεός την καρδία της Λυδίας και προσήχε
σταλαλούμενα υπό του Παύλου. Τον Παύλο προσέχει, όχι, σε αυτά που έλεγε. Γιατί? Γιατί αυτά που έλεγε ήταν λόγος Θεού. Και στη συνέχεια λέει, «Κι διήνυξεν ο Θεός το νουν των μαθητών δια να εννοήσωση τας γραφάς». Αυτό είναι έργο Θεού. Θεός το κάνει αυτό. Και δεν βαριόμαστε να ακούμε το λόγο του Θεού, μα όλο στην εκκλησία πάτε. Κάθε πότε πάτε? Κάθε μέρα πάμε. Και μακάρι να έχει και πιο πολλές μέρες η εβδομάδα. Γι' αυτό λένε οι άνθρωποι, εμείς πηγαίνουμε κάθε μήνα. Εμείς πηγαίνουμε από Χριστούγεννα και Πάσχα. Γιατί δεν γίνεται τίποτα, δεν υπάρχει ο λόγος του Θεού. Εδώ δεν ερχόμαστε και όποιος έρχεται θα πάρει και την ανταμοιβή του. Εδώ ερχόμαστε γιατί χαίρεται η ψυχή μας. Δεν μας υποχρεώνει κανείς. Δεν μας βάζει κανείς απουσίες. Κάτι γίνεται όμως και αφήνουμε, εγώ δεν λέω να αφήσουμε πολλά πράγματα, την ξεκούρασή μας. Τι λέτε, δεν θα ήταν πιο όμορφο, πιο καλό σήμερα να είμαι στο κρεβάτι μου και να κοιμάμαι, να είμαι κάπου και να πίνω ένα καφέ έξω? Δεν λέω για αμαρτία τώρα. Το ότι όμως ερχόμαστε και είναι κάθε μέρα η εκκλησία γεμάτη, κάτι γίνεται. Και αυτό που γίνεται δεν το κάνει άνθρωπος. Είναι ο ίδιος ο Θεός. Μόνο ο Θεός μπορεί να τα κάνει αυτά. Και ευχαριστούμε το Θεό γι' αυτό. Και μόνο αυτό. Και όποτε βρεθούμε όλο για τον Κύριο μιλάμε. Μα δεν έχετε εσείς άλλα να μιλήσετε? Εμείς έχουμε. Μόνο για τον Χριστό μιλάμε. Τι κάνει ο Θεός στη ζωή μας? Πολιτική, εντάξει, δεν μιλάμε και πολύ. Ποδόσφαιρο, τώρα τι να σας πω. Για αμαρτία δεν το συζητάμε. Γιατί όμως? Τρελοί είμαστε? Ευλογημένοι είμαστε. Σωσμένοι είμαστε. Χαρούμενοι είμαστε. Μόνο στην Εκκλησία του Χριστού βλέπεις πρόσωπα γελαστά, χαρούμενα, ευτυχισμένα. Αλλά και αν υπάρχει δυσκολία στη ζωή μας, η καρδιά μας έχει ελπίδα βεβαία και ασφαλή ότι ο Θεός είναι μαζί μας και θα μας βοηθήσει, θα μας οδηγήσει, θα καταστρέψει τα έργα του διαβόλου. Πότε? Διορθώσατε τα σοδού σας. Διορθωθείτε. Ο χριστιανός λοιπόν είναι μαθητής. Πρώτον εν τη Αντιοχία, λέει ο λόγος του Θεού, οι μαθητές του Χριστού ονομάστηκαν χριστιανοί. Μαθητής. Και δεν γίνεται ποτέ καθηγητής. Πάντοτε μαθητές θα είμαστε. Και μην ονομάσετε, λέει ο λόγος του Θεού, κανέναν μέσα στην εκκλησία δάσκαλο. Ένας είναι ο δάσκαλός σας, Ιησούς Χριστός. Και μην ονομάσετε κανέναν μέσα στην εκκλησία του Χριστού καθηγητή σας. Ένας είναι ο καθηγητής σας, Ιησούς Χριστός. Και μην ονομάσετε κανέναν μέσα στην εκκλησία του Χριστού πατέρα σας. Θα σας φροντίσει, θα σας δώσει κληρονομιά. Ένας είναι ο πατέρας σας που θα σας φροντίζει και θα σας δώσει κληρονομιά, ο ουράνιος. Και εσείς τι είστε? Αδελφοί. Και η εκκλησία του Χριστού δεν έχει ηγέτες, δεν έχει αρχηγούς. Κάποιος με είχε πει, εσύ αρχηγός είσαι? Λέω, όχι. Μου λέει, ξέρω εγώ. Λέω, όχι. Μου λέει, αρχιεπίσκοπος είσαι? Λέω, όχι. Τι είσαι? Δούλος. Και αντί να το καταλάβει τώρα, δούλος είμαι. Δηλαδή μου λέει, δούλος. Εάν χαίρομαι για κάτι είναι να υπηρετώ τους αδερφούς μου. Και πώς τους υπηρετώ? Όπως όλοι μας, όχι εγώ, όλοι μας. Με όποιο τρόπο μπορώ. Με την προσευχή μου, με την κουβέντα, με την κοινωνία, με τα λίλων, με το σπίτι μου, με την οικογένειά μου. Με όποιο τρόπο μπορώ, τόσο λίγο, δεν έχει σημασία. Αλλά αυτή είναι η δουλειά μας. Υπηρέτες είμαστε. Και έρχεται ο Χριστός και λέει, αγαπάτε αλλήλους. Πώς? Όπως εγώ σας αγάπησα. Και πώς μας αγάπησες εσύ? Δεν ήρθα για να με υπηρετήσουνε, ήρθα για να τους υπηρετήσω. Έτσι να τους αγαπάτε. Και δεν ήρθα για να κερδίσω, ήρθα για να χάσω. Δεν ήρθα για να πάρω, ήρθα για να προσφέρω. Δεν ήρθα για να κερδίσω, ήρθα για να θυσιάσω. Μωρέ, ωραία επιλογή. Η καλύτερη είναι. Γιατί έχει μισθαποδοσία. Και μισθαποδοσία αιώνια. Ο Θεός δίνει ζωή και αυτή η εναφωνία εδώ και κληρονομιά ουράνια και αιώνια εκεί πάνω.
εξασφαλισμένα. Ο Θεός μας εξασφαλίζει, αδερφοί. Με υιοθέτησε, λέει ένας πλούσιος, και εξασφάλισα τη ζωή μου. Μπορεί δεν εξασφάλισες τίποτα, γιατί μπορεί να σε ξεϊοθετήσει. Εμείς είμαστε εξασφαλισμένοι γιατί μας έκανε παιδιά του ο Θεός. Τώρα τι να διορθώσουμε? Είναι πολύ ωραία αυτά που λέει ο Θεός να διορθώσουμε. Απλά και ωραία. Πρώτον, εάν εντελώς εκτελέσετε κρίσιν αναμέσου ανθρώπου και του πλησίον αυτού. Πρώτον, δικαιοσύνη. Την αδικία να τη φοβάσαι, αδερφέ. Πάσης φύσεως αδικία. Η αδικία θα σε φέρει σε ταλαιπωρία. Η αδικία θα σε φέρει σε κακό. Να πράττεις δικαιοσύνη ενώπιον του Θεού και στον εαυτό σου με τον άλλον, αλλά και στον έναν με τον άλλον. Καλύτερα είναι να σε αδικούνε παρά να αδικείς. Καλύτερα είναι να χάνεις παρά να παίρνεις. Γιατί? Γιατί ο Θεός γνωρίζει και ανταποδίδει. Μη φοβάσαι, δεν πρόκειται να σε αδικήσει ο Θεός όταν εσύ είσαι δίκαιος. Και ποιος είναι δίκαιος? Αυτός που διοικείται από το Πνεύμα το Άγιο. Και αυτό τι λέει η Γραφή? Ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και όλα τα άλλα θα σας προστεθούν. Τι ωραίο που είναι αυτό. Αυτός είναι ο λόγος του Θεού. Η δικαιοσύνη του ανθρώπου είναι σαν ρήπαρο ημάτιο. Μην κάνεις δική σου δικαιοσύνη, δεν θα πετύχεις. Αδικία τελικά θα είναι. Αν κάνεις όμως αυτό που λέει ο λόγος του Θεού, τη δικαιοσύνη του Θεού, τότε. Και ζητάς και ψάχνεις να κάνεις τη δικαιοσύνη του Θεού, τότε όλα τα άλλα τα οποία έχεις εσύ ανάγκη, ο Θεός θα τα προσθέτει χωρίς να τα ζητάς. Ωραίος είναι ο λόγος του Θεού. Εγώ το έχω πει, αδελφοί, και το λέω πάντοτε, πολύ αγαπάω το λόγο του Θεού. Οι άνθρωποι τι κάνουνε? Άγιε μου Νικόλαε, δώσε μου αυτό. Παναγιά μου, δώσε μου εκείνο. Τίποτα δεν παίρνουνε. Και έρχεται ο Θεός και λέει, μη ζητάτε. Ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού, ζητάτε την παρουσία του Θεού, να είναι φίλος ο Χριστός, να έχεις καλή σχέση με τον Πατέρα στον ουράνιο δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω. Δεύτερον, ζήτα τη δικαιοσύνη του Θεού, την υπακοή σου στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και όλα τα άλλα. Ο Θεός θα στα προσθέτει. Γιατί? Μη μεριμνάτε περί μηδενός. Γιατί ο Πατέρας σας ο ουράνιος γνωρίζει ποιον πραγμάτων έχετε ανάγκη και θα καλύπτει πάντοτε πάσαν χρειά σας. Γνωρίζει. Δεν μου λέτε, ένας πατέρας, μια μάνα, δεν γνωρίζει ποια είναι η ανάγκη του παιδιού της ενός έτους, δύο ετών, τριών ετών? Θέλει πλήσιμο, θέλει καθάρισμα, θέλει να κάτσει να του μιλάει, να μαθαίνει να μιλάει, θέλει γάλα, δεν του δώσει τώρα κοκορέτσι. Σε ένα παιδάκι ενός έτους του δώσει γαλατάκι, του δώσει φρουτόκρεμα. Αν εμείς λοιπόν που είμαστε πονηροί και ξέρουμε τι χρειάζεται και τι πρέπει να δώσουμε στο παιδί μας, ο πατέρας μας ο ουράνιος δεν θα ξέρει. Γι' αυτό αγαπάω το λόγο του Θεού, γιατί με οδηγεί διαπίστεως στην τελειότητα. Δεύτερον, εάν δεν καταδυναστεύετε τον ξένο, τον ορφανό και τη χείρα, κάτι που πρέπει να το ξέρουμε από τώρα και σε όλη μας τη ζωή. Ο Θεός είναι με το μέρος του αδύνατου. Τέλειωσε. Δεν είναι με το μέρος του δυνατού. Είναι το μέρος του αδύνατου. Όταν έχει να κάνει και να κρίνει και να ευωδώσει και να βοηθήσει και να τακτοποιήσει δύο ανθρώπους και ο ένας είναι σπουδαίος και ο άλλος είναι αδύνατος, έστω κι αν ο σπουδαίος είναι ο καλύτερος χριστιανός και ο αδύνατος δεν είναι και τόσο καλός, ο Θεός θα πάει να βοηθήσει τον αδύνατο. Είναι με το μέρος του αδύνατου. Και αυτό είναι σωστό. Έχουμε τέσσερα παιδιά. Δεν μπορείς να βοηθάς αυτόν που μπορεί. Που βλέπεις ότι αυτός πάει καλά, δεν έχει ανάγκη, προχωράει. Και είναι και πολύ καλό παιδί. Και διαβάζει, μικρά παιδιά λέω, και είναι άριστος. Ο άλλος είναι τεμπέλης και πονηρούλης. Σε αυτόν κάνεις φροντιστήρια. Σε αυτόν παίρνεις δασκάλους.
Με αυτόν πιο πολύ ασχολείσαι. Γιατί είναι αδύνατος και έχει ανάγκη, χρειάζεται για να μπορέσει και αυτός να προχωρήσει. Γι' αυτό ο Θεός είναι με τους αδύνατους. Και εμείς πρέπει να είμαστε με τους αδύνατους. Και εμείς στη σχέση μας. Και τι θέλει ο Θεός? Πρόσεξε, μην εκμεταλλεύεσαι τους αδύνατους. Θα έχεις να κάνεις με το Θεό. Βλέπεις έναν αδύνατο, θα τον βαρέσεις τώρα κιόλας? Θα τον ταλαιπωρήσεις κιόλας? Περίμενε λίγο, ντε. Ναι, αλλά ξέρεις τι είναι, τι κάνει, τι δεν κάνει? Δεν ξέρω τίποτα. Εγώ ξέρω ότι είναι αδύνατος και χρειάζεται βοήθεια. Και ποιοι κατεξοχήν είναι οι αδύνατοι? Είναι ο ξένος. Και εμείς στην Ελλάδα έχουμε πολλούς ξένους τώρα, ε. Να το προσέχουμε. Γιατί ξέρετε τι συμβαίνει με τους ξένους, τους εκμεταλλευόμαστε. Να το προσέχουμε ιδιαιτέρως. Ο αδύνατος είναι ο ξένος. Δεν έχει ούτε σπίτι, δεν έχει ούτε βοήθεια, δεν έχει κανέναν, μόνος του. Ξέρεις, θα πει να είσαι μόνος. Για ρώτα τους παλαιότερους από εμάς που είχαν πάει Γερμανία, Αυστραλία, που είχαν πάει μόνοι τους και έρημοι και βοήθεια από κανέναν. Και καλά πήγανε και υπήρχαν κάποιες κυβερνήσεις καλές. Για πήγαινε και πιο παλιά χρόνια. Το ξένο κατεξοχήν είναι αδύναμος. Δεύτερον, ο ορφανός. Τόσο που δεν έχει πατέρα, δεν έχει μητέρα. Λέει, να έχει, ναι, είναι πλούσιος. Λέει, ξέρεις τι θα πει να μην έχεις μητέρα? Ξέρεις τι θα πει να έχεις μεγαλώσει και να μην έχεις πατέρα? Δεν βολεύεται αυτό. Να μην έχεις νιώσει την πατρική αγάπη. Το χάδι της μητέρας. Τη συγχωρητικότητα της μητέρας. Ψυχή είναι βασανισμένη, ταλαιπωρημένη. Σε όλη τη ζωή πληγωμένη. Και μάλιστα και να είσαι και νέος και μικρός, ορφανός. Κατεξοχήν αδύνατος, ορφανός ή ορφανή. Και τρίτον, η χείρα. Πέθανε ο άντρας της. Έχει παιδιά. Χείρα. Ο Θεός είναι με τις χείρες, αδερφοί. Και να προσέξουμε αυτούς τους αδύναμους ανθρώπους, μην βάζουμε χέρι επάνω. Μόνο προς βοήθεια, προς παρηγοριά, προς ενίσχυση και για ό,τι χρειάζεται. Μπορείς να βοηθάς, να ελεείς χωρίς να ξέρει δεξιά σου τι κάνει η αριστερά σου, τον ξένο, τον ορφανό και τη χείρα. Θα δεις ο Θεός θα σου κάνει. Ξέρετε τι λέει η Γραφή? Ο ελεών πτωχών τον Κύριον δανείζει. Και όταν δανείζει το Θεό, εκεί να δεις επιτόκιο. Εκεί να δεις επιτόκιο, δεν πιάνεται με τίποτα. Τι είναι το επιτόκιο? Εκατονταπλάσια. Κανείς δεν δίνει τέτοια επιτόκια, μόνο ο Χριστός. Μόνο ο Χριστός. Το επόμενο. Και δε χύνεται εμαθών εν το τόπο τούτο. Και δε φωνεύεται. Και θέλω να διαβάσουμε να δείτε ποιος είναι ο φωνιάς. Θέλω να πάμε όμως, αδερφοί, σας παρακαλώ, να πάμε στη σελίδα 1082. Είναι επιστολή του Ιωάννου, η πρώτη, τρίτο κεφάλαιο, σελίδα 1082 και 14 εδάφιο. Σελίδα 1082, 14 εδάφιο. Ημείς εξεύρωμεν, λέει ο Ιωάννης για μας τους καλούς χριστιανούς, ο Θεός να μας βοηθήσει, έτσι να είμαστε, ότι έχουμε μεταβεί από το θάνατο εις τη ζωή, από το σκοτάδι στο φως. Και ποια είναι η απόδειξη, όχι απλώς η ένδειξη, ότι βγήκαμε από το θάνατο και ήρθαμε στη ζωή, βγήκαμε από την απώλεια και ήρθαμε στη ζωή την αιώνιο, μετέβημεν εκ του θανάτου εις τη ζωή, εκ του σκότους εις το φως, ότι αγαπώμεν τους αδελφούς μας. Αυτή είναι η απόδειξη. Δεν φτάνει να λες ο ναός του Κυρίου, ο ναός του Κυρίου, εγώ πηγαίνω στην εκκλησία, εγώ λέω Κύριε, Κύριε, εγώ προσεύχομαι, εγώ προφητεύω, εγώ κηρύττω, εγώ βοηθάω, εγώ ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Λέει η Γραφή, κι αν λαλώτας γλώσσας των ανθρώπων και των αγγέλων και δεν έχω αγάπη, είμαι χαλκός ηχών και κύμβαλο να λαλάζω. Αυτός είσαι.
Ντενεκές ξεγάνωτος, ντούπου, ντούπου, ντούπου. Έχετε δει τον Ντενεκέ τον άδειο πως κάνει? Ντούπου, ντούπου, ντούπου κάνει. Και αν έχω προφητεία και γνωρίζω πάντα τα μυστήρια και δεν έχω αγάπη, είμαι ουδέν. Μηδενικό. Μα έχω προφητεία, έχω χαρίσματα, κηρύττω, έχω αποκάλυψη, έχω φανέρωση. Τα ξέρω όλα. Μηδέν. Και αν διανύμω όλα μου τα υπάρχοντα και βοηθάω όλους τους φτωχούς, όλες τις χείρες, όλα τα ορφανά, όλους τους ξένους και δεν έχω αγάπη, ουδέν ωφελούμε. Να τώρα λοιπόν τι μας λέει ο Λόγος του Θεού στο 15 εδάφιο. Συγγνώμη, στο 14 στη συνέχεια. Όποιος δεν αγαπά τον αδελφό του, μένει στο θάνατο. Δεν μεταβαίνει από το θάνατο στη ζωή. Έμεινε στο θάνατο, δεν αγαπάς τον αδελφό σου. Όχι αδιαφορώ. Εντάξει, δεν σε χωνεύω, αλλά δεν μου έρχεται καλά. Εσύ έρχεσαι από εδώ, εγώ φεύγω από εκεί. Δεν μπορώ να σε δω στη φάτσα. Στο θάνατο μένεις. Πρέπει να τον αγαπάς εκαθαράς καρδίας. Πίστεως ανυποκρίτου. Για να μεταβαίνεις, για να έχεις μεταβεί από το θάνατο στη ζωή. Και το χειρότερο, 15 εδάφιο. Και όποιος μισεί τον αδελφό του, είναι ανθρωποκτόνος. Να ποιος στα μάτια του Θεού είναι ο φωνιάς. Να ποιος στα μάτια του Θεού, γι' αυτό σας λέω ότι ο χριστιανός έχει όραση. Και εξεύρεται ότι πας ανθρωποκτόνος, δεν έχει ζωή αιώνιον, μένουσα είναι αυτό. Δεν αγαπάς τον αδελφό σου, μένεις στο θάνατο. Μισείς τον αδελφό σου, δεν έχει ζωή αιώνιο. Εγώ τον έχω συγχωρήσει, λένε στον κόσμο, τον αδελφό μου, αλλά δεν θέλω και πολλά πολλά. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει αυτό στη Γραφή. Μένεις στο θάνατο. Στην Γραφή υπάρχει αγαπάτε αλλήλους, καθώς εγώ σας αγάπησα. Και ξέρετε πότε μας αγάπησε ο Χριστός? Όταν τον βλαστημάγαμε, όταν τον βρίζαμε, όταν δεν τον πιστεύαμε, όταν αδιαφορούσαμε για αυτόν. Ο Χριστός πέθανε για μας τότε και μας περίμενε και φώναζε, έλθετε προς με και εγώ θα σας ευλογήσω, ελάτε κοντά μου και εγώ θα αναπαύσω την ψυχή σας. Και εμείς τον βλαστημάγαμε και τον μουτζώναμε. Όχι όλοι μας, όσοι. Αλλά με τα έργα μας όλοι τον ταλαιπωρούσαμε, τον καρφώναμε. Τώρα τι λέει? Θα αγαπάς τον αδελφό σου όπως εγώ σε αγάπησα. Και να το θυμηθείτε, δεν είναι εύκολο. Και να σας πω και κάτι άλλο, που όχι απλώς δεν είναι εύκολο, είναι δύσκολο και αδύνατον. Να αγαπάς τους εχθρούς σου και να προσεύχεσαι για αυτούς. Να ευλογείς αυτούς που σε βρίζουνε και να αγαθοποιείς αυτούς που σε ταλαιπωρούνε. Γιατί είπαμε ότι έχει ανταπόδοση ό,τι κάνεις. Λέει, αν αγαπάτε τους αγαπώντας σας, και οι αμαρτωλοί και οι τελώνες αγαπάνε. Οι χαρτοπαίκτες αγαπάνε τους χαρτοπαίκτες. Οι αμαρτωλοί αγαπάνε τους αμαρτωλούς. Εάν λέει αγαπάτε τους αγαπώντες σας, τι ωραίο, ποια χάρις χρεωστείτε εις εσάς? Αν αγαπάς λοιπόν τον εχθρό σου, ο Θεός σου χρωστάει χάρη. Χάρη χρωστάει, θα κάνει χάρη στη ζωή σου. Δηλαδή θα σου χαρίζει, θα σου χαρίζει, θα σου χαρίζει. Τι όλα, τα πάντα. Προσοχή αδελφοί αγαπητοί. Και τέλος, μη δε περιπατείτε ο πίσω ξένων θεών εις φθορά σας. Και εδώ τώρα μπαίνουμε στα πνευματικά και στα δύσκολα. Μην περιπατείτε ο πίσω ξένων θεών. Και δεν εννοεί βέβαια το Βούδα και... Όχι, δεν εννοεί τέτοια. Εννοεί ποιος κάνεις Θεό σου εσύ. Ο Θεός μου λέει είναι ο τάδε πολιτικός. Ο Θεός μου είναι ο τάδε καλλιτέχνης. Ο Θεός μου είναι ο δίνα ποδοσφαιριστής. Ο Θεός μου είναι αυτός ο αθλητής. Ο Θεός μου είναι αυτός ο επιστήμονας. Αυτόν θέλω να μοιάσω. Αυτός είναι ό,τι μου πει αυτός θα κάνω. Και γίνεται ο άνθρωπος τι, ο παδός
ανθρώπου. Και γίνει ο άνθρωπος τι? Δούλος ανθρώπου. Και γίνεται ο άνθρωπος τι? Θαυμαστής ανθρώπου. Και γίνεται ο άνθρωπος τι? Μιμητής ανθρώπου. Και τι λέει ο Θεός? Επικατάρατος ο άνθρωπος που ελπίζει σε άνθρωπο και κάνει βραχίωνα αυτού άνθρωπο. Τι γίνεται ο άνθρωπος? Καταραμένος. Γιατί κάνει άλλους θεούς. Έχει άλλα πρότυπα. Έχει άλλα πράγματα να θαυμάζει. Άλλα πράγματα να επιδιώκει. Για άλλα πράγματα να αγωνίζεται. Και είναι και χριστιανός. Δεν μπορεί να σε ευλογήσει ο Θεός. Δεν μπορεί να σε βοηθήσει ο Θεός. Δεν μπορεί να σε ενισχύσει ο Θεός. Εάν λοιπόν προσέξετε και διορθώσετε τα σωδούς σας και Θεός σας έχετε ένανε, μακάριος ο άνθρωπος που ελπίζει στον Κύριο και μόνο στον Κύριο, τότε αυτός θα είναι ευλογημένος και θα μοιάζει σαν το δέντρο που είναι πεφτευμένο παρά τους ρίακας των υδάτων. Και δεν θα χρειάζεται κάποιον να πηγαίνει να το ποτίζει με το ποτιστήρι. Και θα έρχεται το καύμα και δεν το καταλαβαίνει. Και θα έρχεται και η βροχή και, δεν, και, ο χειμώνας και η παγωνιά. Τίποτα δεν θα παθαίνει, γιατί ό,τι χρειάζεται θα το παίρνει από τα ζώντα τα ύδατα που είναι ο λόγος του Θεού. Εάν λοιπόν διορθώσετε τα σωδούς σας, τότε εγώ θα κάνω να κατοικείτε εις τον τόπον αυτόν και στη γη την οποία ενέδωσα, στη γη της ευλογίας, στη γη της επαγγελίας, από τώρα και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Βόηθα μας Χριστέ μου, σε παρακαλούμε, βόηθα μας Κυρία μου. Να ψάλουμε τον ύμνο 81.